Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε βάλει. Α, ωραίο. Κινήσεις απλές. Ήρθε η ώρα να δείξεις τις ικανότητές σου. Και να με κρίνει αυτός που βρέπει, έτσι. Έτσι. Γιατί έχουμε έναν κριτή αυστηρό, αληθινό. Γιατί από εμάς τους χειροκροτάμε δεν έχει. Όχι, τώρα θα δείξω κριτική. Τι πραγματικά αξίζω. Γιατί μας έρχεται, είναι ένας χορευτής, παιδιά, εκ Παρισίων, γεωρητικά. Έτσι, δεν ξέρω πάνω μεταξύ μου, λέει, αν το έχεις ακούσει το τραγούδι. Χορευτής εκ Παρισίων, το όνομά μου είναι Ιων, ακριβώς. Και εσύ μας έρχεσαι από το Μουλέρους, και από εκεί μας ήρθες. Σωστά, ακριβώς. Λίγο από εκεί δεξιά, στο στενό, από πίσω. Μπαλέτο χόρευες. Κανονικά. Σπασουάρε. Καλσονάκι που λέγαμε πριν. Ανοίγματα. Πάντα. Αντεό. Αν πάντως ένας χορευτής αν δεν περάσει από μπαλέτο, δεν μπορεί να θεωρείται καλός χορευτής. Και είναι καλό που το έκανες εσύ αυτό. Ναι, εννοείται. Απλούστατα, στην αρχή ξέρεις όταν πρωτομπείς για μάθημα μπαλέτο, λες τώρα πού μπήκα. Έτσι ένιωσες. Ένας χώρος φαντάζομαι τώρα όπως εδώ, ναι. Με 50 γυναίκες και ένας μόνος σε μια γωνίτσα. Μια χαρά σου φαντάζομαι. Καλά, ναι, από άλλη άποψη. Δηλαδή, από το θέμα τώρα για να κάνεις αυτή τη δουλειά είναι λίγο άβολο. Και το να μπαίνεις σε μια τέτοια αίθουσα και να φοράς και εσύ καλσόν είναι λίγο περίεργο. Όπως ο Μπιλ Έλιοντ, έτσι, που λέγαμε και πριν. Στη φοβερή ταινία. Αν βέβαια όμως αυτό το καλσόν που φοράς, φίλε μου αγαπημένε, το πρώτο μου καλσόν είναι του πατέρα σου. Α, τότε αλλά. Του Φώτη Μεταξόπουλου ειδικά. Είναι βάρη το καλσόν. Αλλά είναι ωραίο. Δηλαδή μαγικό. Το πρώτο μου καλσόν. Πότε αποφάσισες πάνω ότι θες να γίνεις χορευτής? Εγώ από την ώρα που γεννήθηκα έγινε το έγκλημα. Ο δολοφόνος ξέρω ποιος είναι. Ο Φώτης. Ο μεγάλος, ναι. Και θέλω να σταθούμε και λίγο στη σχέση σου με τον πατέρα σου. Γιατί εννοείται. Έχει περάσει από διάφορα κύματα τόσα χρόνια που σε γνωρίζω, που ακούω ιστορίες. Τη μία αντίδραση, την άλλη συνεργασία. Από περίεργα έτσι στάδια έχει περάσει. Από το 100 στο 0. Και από το 0 στο 100. Θυμάμαι κάποτε είχες πει, συγγνώμη, εσύ είχε πει κάποτε: δεν θέλω να είμαι ο γιος του Φώτη, θέλω να είμαι ο Πάνος Μεταξόπουλος. Έτσι. Θέλω να είμαι ο Πάνος. Το Μεταξόπουλος είναι το βαρύ, κατάλαβες γιατί. Αυτομάτως υπάρχει κάτι σέρνης, χωρίς να δικό σου όμως. Άλλο είναι πατέρα σου και άλλο είναι τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο. Μέσα σου πώς πέρασε αυτό από τη στιγμή που μπήκε το μικρόβιο σαν παιδί και ήθελες να χορέψεις, να του μοιάσεις, ήταν ο πατέρας είδωλο και πώς μετά ήθελες να κατακτήσεις τη δική σου, το δικό σου χώρο σε αυτό. Κοίταξε να δεις, ήταν πολύ παράξενη σχέση. Γιατί από τη μία θες να μοιάσεις τον πατέρα σου, από την άλλη θες να τον ξεπεράσεις. Από την άλλη θες να το πας κόντρα, από την άλλη θες να το αποδείξεις ότι κοίταξε να δεις φίλε, αυτός είμαι, σ' αρέσω, δεν σ' αρέσω, είμαι καλός, δεν είμαι καλός, είμαι αυτός. Ήταν κριτής σου δηλαδή, αυστηρός. Πατέρας μου, η πρώτη του κουβέντα όταν με είδε στη δουλειά μου, ξέρεις τι μου είπε, θες να σε κρίνω σαν πατέρα ή σαν καλλιτέχνης. Ωχ, μαχαιριά. Λέω, πα μεγάλε, πάρ' το αλλιώς. Σε τι ηλικία? Εγώ ήμουνα 20 κάτι. Είχα φύγει, είχα έρθει από το Παρίσι, είχα κάνει ό,τι είχα κάνει μόνο. Α, φτασμένος πια, ναι, έτοιμος. Ναι. Ήρθε στο θέατρο και βλέπει μια παράσταση και μου λέει: τώρα πώς θα σε κρίνω, σαν πατέρας ή σαν καλλιτέχνης. Εσύ πώς ένιωθες όταν σε έβλεπες την πρώτη σου παράσταση? Όχι, εγώ δεν έπαθα. Και όταν στην πρώτη παράσταση πάταγα στα πόδια μου, πλέον δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ έπαθα σοκ όταν πρώτο ήρθε να με δει σε μάθημα χορού. Α, μάλιστα. Εγώ ξεκίνησα σε ένα πολύ καλό του φίλο. Το να έμεινε στο καταπληκτικό, το μεγάλο μου δάσκαλο, τον Λεωνίδα, τον Ερενίδη. Και ήρθε κάποια στιγμή να μάθει, ήταν φίλος του. Το λέω γρήγορα, το έχω πει χίλιες φορές, θα το... δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω μόνος μου, δεν ξέρει τίποτα ο πατέρας μου. Το μαθαίνει, γίνεται χαμός στο σπίτι, που εγώ, χορευτής, από πού ας πού. Αφού τόσο καιρό δεν μου λες τίποτα. Τέλος πάντων, αποδέχεται ότι η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει στους ανθρώπους. Μου λέει εντάξει, αφού του γουστάζει να το κάνει, θα το κάνει. Αλλά τουλάχιστον θα πα σε ένα φίλο μου που τον εμπιστεύομαι. Να ξέρει, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό ο δάσκαλο που θα σε αναλάβει, έτσι, σε οτιδήποτε κάνουμε. Και πάω όντω σε ένα φίλο του, τον Λεωνίδα, τον Ερενίδη. Ξεκινάω να κάνω κάποια μαθήματα και μετά από 3-4 μήνες έρχεται να με δει. Αυτό ήταν το μεγάλο μου τεστ, ας το πούμε. Βλέπει το μάθημα και μετά το μάθημα μου κάνει ένα. Κλείνει το μάτι, δεν μίλησε καν. Δηλαδή που σημαίνει προχώρα okay. Μόνος σου. Πράσινο φως. Ναι, ναι. Και πήρα το πράσινο φως. Που ξέρεις, αυτό το πράσινο φως πολλοί το ζητάνε και σήμερα τα νέα παιδιά, ξέρεις, προσπαθούν να έχουν μια επιβεβαίωση ότι να συνεχίσω. Γιατί είναι μεγάλος ο κολογοθάς, παιδιά, έτσι, δεν είναι αστείο. Ο χορός στην Ελλάδα είναι μεγάλη ιστορία και πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον λέει, έχουν την ανασφάλεια. Αξίζει να συνεχίσω με αυτό το αντικείμενο ή καλύτερα να το αφήσω, να το αγαπάω και να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
Και εγώ ήθελα να πάρω αυτό το OK, να σου πω την αλήθεια. Και αφού πήρα το OK, το πρώτο μετά. Πάντως, εσύ πάνω, έχεις πάρει κάποια στοιχεία από τον πατέρα σου. Δηλαδή, ταιριάζεται πολύ σε αυτό. Η αυστηρότητα σε συνδυασμό με την ευαισθησία που δείχνει στους διαγωνιζόμενους, στα νέα παιδιά, έχει βγει και σε αυτό που έκανες ως μέλος των επιτροπών. Ναι. Αφού είχες πει ότι όταν να διαλέξεις ανάμεσα από δύο διαγωνιζόμενους, είσαι έτοιμος να βάλεις τα κλάματα. Δηλαδή, στο τι θα πεις. Ποιο θα διαλέξεις, ποιος πρέπει να αποχωρήσει, ποιος πρέπει να σταματήσει. Επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά από τηλεόραση. Φαντάζομαι τώρα δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Από τη μία να έχεις να κάνεις τηλεόραση, το οποίο τι σημαίνει, μεταξύ μας μιλάμε, πρέπει να κάνεις νούμερα. Έτσι, άμα δεν κάνεις νούμερα, tomorrow σπίτι. Λοιπόν, από τη μία πρέπει να κάνεις νούμερα και από την άλλη μπροστά σου δύο ανθρώπινες ψυχές. Τις οποίες πρέπει να τους αντιμετωπίσεις σαν ανθρώπους εκείνη την ώρα. Το μέλλον τους εξαρτάται από σένα, δεν εξαρτάται. Το, αν θα κάνεις 50%, αν θα κάνεις 10%. Όταν λοιπόν είσαι σαν τους ανθρώπους και όταν εγώ έχω αυτό το ελάττωμα, ας το πούμε, πάντοτε μπαίνω στη θέση του απέναντί μου, όταν σε οτιδήποτε συνδιαλέγομαι. Και είχες βρεθεί στη θέση, το ήσουν κι εσύ. Χιλιάδες φορές ήμουν σε μία οντισιόν που μου λέγανε το 755, thank you very much. Γιατί πλέον εκεί δεν είσαι όνομα, είσαι ένα νούμερο ακριβώς. Και ένα thank you και ένα thank you. Πόσες φορές έχω ακούσει thank you στη ζωή μου. Αλλά αυτά τα thank you με πεισμόσανε. Εγώ έχω τραγουδήσει παιδιά μπροστά σε επιτροπή και έχει φύγει η επιτροπή από το γέλιο. Αυτά που κάναμε στην τηλεόραση για πλάκα. Από το γέλιο τι στείλω, ότι. Ασχολήσουμε με το χώρο καλύτερα αντί για τραγούδι αυτό. Γιατί μου γίνεται μια ολόκληρη οντισιόν. Έχω περάσει από 5.000 άτομα για μια οντισιόν για τη Μιρέη Γματιέ. Στο Παρίσι. Χορογράφος, χορογράφος που έκανε τις γάτες. Μιλάμε με μεγάλα ονόματα, έτσι όχι αστεία. Και αφού περνάω ένα μήνα οντισιόν. Μπαλέτο, κλακέτες, ακροβατικά, τη Παναγία στα μάτια. Musical. Τα πάντα. Και είμαι στο Παρίσι τώρα. Και έχουμε φτάσει στους 7 καλύτερους. Και είμαι εγώ στους 7 καλύτερους τώρα. Μόνο με την ιδέα έχω υδρών. Και λέει και τώρα θα τραγουδήσετε. Λέω, μπαριντών, ο Βλάχος τώρα από τα στρούμενα. Τραγουδήσω. Εγώ δεν έχω ξανατραγουδήσει. Και αναγκάζομαι να τραγουδήσω το Happy Birthday to you. To you. Και εγώ λέω Happy Birthday to me. Και το ξεκινάω και με την πρώτη νότα το Happy Birthday. Μου φεύγουν όλα εκεί γιατί δεν ήξερα τραγουδά. Έφυγε η χορογράφος, έφυγε παιδί μου, λοιπόν έπεσε κάτω. Έφυγε ο πιανίστας, τορκίζομαι. Γέλαγαν όλα τα άτομα μέσα στο στούντιο και εγώ τραγούδαγα παιδιά μέχρι το τέλος. Γέλαγαν που είχες το θράσος να τραγουδήσεις μάλλον, ε. Όχι, με αυτό που ακούγανε παιδιά. Αλλά... Και το τραγούδησες όλο, όλο. Και η μαγκιά ποια ήτανε. Πήρα τη δουλειά. Α, την πήρες. Α, νάτο. Και όλοι οι μάγκες που γελάγανε. Αυτό είναι. Δεν την πήρανε. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν αυτό. Εγώ πήρα την τρέλα, λέμε τώρα μαζί με το χώρο είπα πρέπει να κάνω και τραγούδι οπωσδήποτε. Γιατί στο εξωτερικό δεν είναι δυστυχώς όπως είναι τα πράγματα. Πρέπει να τα κάνεις όλα. Έχεις ένα πόδι και ονομάζεσαι χορευτής και όλα καλά. Εκεί πρέπει να είσαι χορευτής, να έχεις όλες τις τεχνικές και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Να είσαι και ηθοποιός, να είσαι και τραγουδιστής, να είσαι και χίλια πράγματα. Επικοινωνιακός, να είσαι. Να μπορείς να στέκεσαι και μια τρέλα. Μπροστά στον κόσμο. Γίνεται αυτή η οντισιόν. Και μας αφήνει μετά η χορογράφος, επί δύο ώρες πάνω στη σκηνή, εμένα με τους άλλους έξι, για να αποφασίσει ποιοι πέντε ταιριάζει η άβρα τους και η παρουσία τους χωρίς να κάνουν τίποτα πάνω στη σκηνή. Έτσι, ναι, ποιος εκπέμπει. Ναι. Όχι τίποτα, καθιστώς παιδί μου, έτσι. Όποιος κάνει γκέλ με λίγα λόγια. Ακριβώς. Ναι. Να έχεις 50 άτομα ορχήστρα τώρα, συμφωνική, να τραγουδάει δίπλα σου Μιρέη Γματιέ και εσύ να είσαι στη γωνία να κάθομαι και λέω τώρα τι περιμένω, Θεέ μου. Και μετά από όλα αυτά, ρίση πάνω που είχε ζήσει τόση απόρριψη, τόσα thank you, πώς μπόρεσες να είσαι στη θέση του κριτή και του αυστηρού κριτή, να μπορέσεις να σταθείς απέναντι σε αυτά τα δύο παιδιά. Πολλές φορές να λυγίζεις, βέβαια. Το βλέπαμε αυτό. Ακόμη και όταν ήσουν πολύ σκληρός, μετά καταραγωνόσουν. Πώς το έκανες, αφού είχες περάσει από αυτή τη θέση. Γιατί είμαι πολύ αυστηρός. Τι διεκδικασία έκανες μέσα σου. Είμαι πολύ αυστηρός στη ζωή μου. Και με σένα. Ναι, εννοείται. Εγώ τον εαυτό μου τον. Δεν έχω παιδί μου εδώ, ήταν να έρθω εδώ και να σας φέρω υλικό από φωτογραφίες. Έχω κάνει 800 χορογραφίες στη ζωή μου, δεν θυμάμαι. Έχω δουλέψει σε 50 θέατρα. Δεν έχω υλικό, παιδιά. Στορκίζομαι. Δεν έχω φωτογραφίες δικές μου, παιδί μου. Με έβλεπα και έλεγα πω τι είναι αυτό το πράγμα. Πέταξε. Έβλεπα χορογραφία δικιά μου ή όταν χόρευα εγώ και έλεγα. Δεν ήθελα. Ήθελα να ζω τη στιγμή. Δεν ήθελα να την αποτυπώνω. Λάθος μεγάλο βέβαια τώρα που μεγάλωσα. Γιατί ας πούμε δεν έχω ανοίξει στα παιδιά μου ποιος ήταν ο πατέρας σας. Τα παιδιά μου θα δουν, ξέρεις, θα δουν. Εκεί το κύριο που κλαίει νάτρος. Ήταν φοβερή στιγμή αυτή όμως πάνω μου. Και θα πούνε, μπαμπά, γιατί κλαίσαι, και καμιά φορά τώρα μου λένε. Όλοι μαζί σου. Ναι. Είχε συζητηθεί πολύ αυτή η σκηνή, ε.
Ναι, παιδιά, ήταν έντονο το πράγμα. Γιατί κανονικά είναι. Τι είχε συμβεί τότε, θυμηθείτε. Θεατράκι κανονικό. Έχω δύο παιδιά απέναντί μου. Ναι, θεατράκι κανονικό τι εννοεί. Ο κόσμο, ρε παιδί μου, πολύ το θεωρήσαν ότι είναι θέατρο. Παιδιά, είναι και φυσικό έτσι. Και εγώ δηλαδή τώρα που με βλέπω, λέω. Είναι ξαφνικά, ξέρει τι γίνεται. Εγώ είμαι ή του ύψου ή του βάθου, παιδί μου. Δεν υπάρχει μέση λύση. Μπορεί ξαφνικά από το παραμικρό να βγει ένα μπουμ και να είμαι εδώ τώρα στο συνέστημα και να λέω τώρα προσπαθώ να λέω κρατήσου, κρατήσου, συγκρατήσου, είμαστε τηλεόραση. Είσαι αλλά δεν κρατιέται. Έχω δύο παιδιά τώρα μπροστά μου. Ένας έχει έρθει από τη Γερμανία, ο άλλος είναι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη. Πού να κάνεις τώρα χορό, πού να, στην Ελλάδα. Και να σου έχω μπροστά μου και δύο αγόρια. Που έχω πάει, έχω βρεθεί εγώ εκεί. Και τώρα να πρέπει να πω ότι ένας από τους δύο πρέπει να φύγει. Πώς τη βίωσες όλη αυτή την περίοδο πάνω, και της προβολής, αλλά και της προβολής των συναισθημάτων σου, της κριτικής που δέχτηκες σαν κριτική επιτροπή. Πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Δεν ήταν δηλαδή από τις ευχάριστες περίοδους που λες πω, από τι ώρα που είχα περάσει, θέλω κι άλλο. Ήταν δύο τελείως διαφορετικά. Από τη μία ήταν ό,τι ωραιότερο μπορούσε να μου συμβεί. Φαντάζομαι δηλαδή στην τηλεόραση που είναι το πιο δυνατό μέσο, να κάνει την τρέλα σου. Το χώρο. Δηλαδή αυτό είναι δώρο και ας πληρώνουν. Για να λες ό,τι θες. Και να σου λένε, τι θες αγόρι μου, πάρ' το. Λοιπόν, όταν σου δίνει αυτή την ευκαιρία ο Θεός, γιατί αυτό είναι από το Θεό, και από την άλλη να έχεις όλο το... Παιδί μου, κάθε μέρα έβγαζα κάτι, ένα κομμάτι του εαυτού μου, έτσι, και ξαφνικά νιώθεις γυμνός. Δεν νομίζω υπάρχει χειρότερο συνέστημα να νιώσεις γυμνός μπροστά στην κάμερα, χωρίς να φοράς τίποτα. Δεν μου λες, δεν πάνω. Εκτεθειμένος, καταλαβες. Γιατί όταν βγάζεις τα συναισθήματά σου, εκεί είναι όλη η ιστορία. Τώρα που βλέπεις τους κριτές σε αυτές τις επιτροπές, αισθάνεσαι ότι κάποιοι σε αντιγράφουν, ότι κινούνται πάνω στα δικά σου έτσι, πρότυπα, πώς να το πω, τα θύματα. Θα σου πω και αυτό, φίλε. Πριν ξεκινήσει κάθε, πώς το λένε αυτά που έκανα, reality. Ναι, reality. Talent show. Talent show από τη μία, αλλά έχει... Talent show. Υπάρχει και το reality μέσα, φίλε, γιατί άμα δεν βάλεις το παιδάκι να δει την ιστορία του, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, έτσι γίνεται παντού. Ειδικά όταν καταγράφει καθημερινά η κάμερα την. Και αυτό έτσι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Α πούμε, όταν βγήκε αυτή η Susan Boyle, εάν δεν έβγαζε όλη την ιστορία τη από πριν και την έβγαζε μόνο να τραγουδάσει, θα έλεγε πολύ ωραία κυρία, ευχαριστώ πολύ, μπράβο σα. Αλλά επειδή κουβαλάει όλο αυτό, το τόσο έγινε τόσο. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, και το συνέστημα αυτό που πιάνει τον κόσμο. Λοιπόν, όταν έχει να κάνει με αυτό το είδος, όταν λέω reality, αυτό εννοώ. Το reality είναι το real, είναι η ζωή. Ναι, 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 είναι πραγματικότητα. Όταν έχεις να κάνεις, λοιπόν, έχεις εσύ να διαγωνιστείς και έχεις το δικό σου πρόβλημα. Και μαζί με αυτό είσαι πάρα πολύ καλός. Εγώ πρέπει λοιπόν να παίξω σε εισαγωγικά και με τα δύο. Να ισορροπήσεις ανάμεσα στα δύο. Πρέπει να ασχοληθώ και για το πώς έρθες και έγινες χορευτής και με το γιατί είσαι καλός χορευτής. Ναι, και εκείνη όλη η ιστορία. Θέλω να ρωτήσω για το dancing μετά. Επειδή σταμάτησε κιόλας τώρα, έτσι δεν θα βγει, αλλά μπορεί να βγει στο, στη συνέχεια. Που είναι το είδος σου, που μπορείς να το κρίνεις. Και να μας πεις αν θα θέλεις να είσαι και μέλος της επιτροπής. Αν θα βλέπεις τον εαυτό σου ξανά εκεί μέσα. Θες να είμαι ειλικρινής. Ναι, ναι. Όχι. Όχι. Και θα σου πω γιατί. Δεν έχω γνώσεις. Δεν έχεις γνώσεις. Τι εννοείς. Παιδιά, κοιτάτε να δείτε. Πρέπει να καταλάβει κάτι ο κόσμος. Τι εννοώ. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τσάι. Και όταν λέω δεν έχω γνώσεις, τι εννοώ. Ο χορός, παιδιά, έχει 5.000 κλάδους. Έχει το μπαλέτο, το μοντέρνο, το τζαζ, το λάτιν. Όλοι αυτοί, ο τρόπος που κινούνται όλα αυτά τα παιδιά που κάνουν λάτιν, είναι ιδιαίτερος, θέλει ιδιαίτερες γνώσεις. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν ασχοληθεί χρόνια. Όπως έχω ασχοληθεί εγώ με το μπαλέτο και το μοντέρνο, δηλαδή δεν μπορεί να είμαι και γιατρός και οφθαλμίατρος και χειρούργος και... Ναι, αλλά έχεις αίσθηση, βρε πάνω. Έχω αίσθηση, δεν σου είπα ότι δεν έχω αίσθηση. Αλλά δεν έχω αίσθηση δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω να είμαι ακριβέστατος σε αυτά που λέω, παιδιά. Δεν μπορώ να λέω. Όπως και όταν ήμουν στο talent show με το τραγούδι. Στο Fame Story. Έχω ασχοληθεί. Fame Story, 25 χρόνια έχω κάνει τραγούδι. Οπότε όταν ήμουν με ανθρώπους, ήξερα το αντικείμενο. Το ήξερα πολύ καλά. Άσχετα αν δεν έπρεπε να πω γεια σας, τραγουδάω στο βράδυ. Αφού το κατήχα, ήταν κάτι που το ξέρω πολύ καλά. Όταν λοιπόν κάτι δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά, ή εκτός βάζουμε από την αρχή την ταμπέλα, θα σας κρίνω Σπάνος Μεταξόπουλος και όχι ειδικός κριτής του συγκεκριμένου χορού, ας πούμε το τσα 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 και το μάμπο και όλα αυτά, δεν τα ξέρω, ρε παιδιά, δεν τα έχω σπουδάσει.